Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο, όπου θα καλύψουμε όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά το Fortnite. Ένα πιο σύντομο βιντεάκι, αλλά έχει πολύ σημαντικά νιους. Θα μιλήσουμε για Travis Scott. Σας έχω καλά και κακά νέα. Μετά θα δούμε τι γίνεται και με τα Weapon Mods, καινούριες πληροφορίες από τον Hypex. Και τέλος, έχουμε κιόλας το Predator Rift, το οποίο άνοιξε έξω από το Stealthy Stronghold για το Nightmare Event την Πέμπτη. Όλα αυτά σήμερα. Αν είστε καινούριοι, κάνετε και μια δυνατή εγγραφούλα εδώ στο κανάλι, με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε. Ρίχνετε και ένα like στο βίντεο να ξέρω ότι σας αρέσει. Και εννοείται, μην ξεχάσετε να μπείτε στον giveaway μας, 6.000 V-Bucks. Η κλήρωση γίνεται αυτήν την Κυριακή, άρα βεβαιωθείτε ότι έχει κάνει τα βήματα συμμετοχής, που είναι πάρα πολύ απλά. Απλά βάζετε support a creator στο item shop του Fortnite MT1993 κάτω παύλα 96 και μετά κάνετε και έναν join στον Discord server των καινούριων που κάνουμε, που υπάρχει link στην περιγραφή και στο pinned comment. Πανεύκολη διαδικασία, αφού τα κάνετε τα δύο βηματάκια, αφήνετε στα comments το epic name σας, Discord tag σας και είστε πανέτοιμοι. Καλή τύχη σε όσους θα συμμετέχουν και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεό μας. Το πρώτο θέμα που θα καλύψουμε είναι το τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο game, που έχει να κάνει με το Nightmare Event του Predator που θα γίνει την Πέμπτη. Για όσους δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται με τον Predator, αποκαλύφθηκε ότι είναι το μυστικό skin της season και όσοι έχουν Battle Pass θα τον αποκτήσουν δωρεάν την Πέμπτη με κάποια challenges, τα οποία ονομάζονται Hunter Quests. Ήδη έχουμε τα πρώτα τρία challenges in-game αυτή τη στιγμή, πηγαίνετε να τα κάνετε για να πάρετε καταρχάς τις ανταμοιβές, αλλά να είστε και έτοιμοι για τον Predator. Είναι πανεύκολα, για όσους δεν ξέρουν να τα κάνετε, τα καλύψαμε σε ένα stream, μπορείτε να το βρείτε στα playlist αν θέλετε να δείτε οδηγίες. Επίσης, εκτός από τα challenges, ξέρουμε ότι ο Predator θα είναι boss στο χάρτη, θα μας κυνηγάει δηλαδή και θα βρίσκεται στο Stealthy Stronghold και ήδη είναι εδώ, ήδη έχει φτάσει στο νησί του Fortnite, γιατί βλέπουμε το διαστημόπλοιο του να είναι ήδη μέσα στη ζούγκλα και ακούμε και περίεργους ήχους και κραυγές. Το περίεργο τώρα είναι ότι είχαμε ήδη leaks ότι θα ανοίξει ένα καινούριο portal έξω από το Stealthy Stronghold, που μέσα από αυτόν θα έρθει ένας καινούριος χαρακτήρας. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα έρθει μέσα από το πόρταλ, αφού ο Predator ήδη βρίσκεται στο νησί, δεν θα έβγαζε νόημα να ξαναέρθει μέσα από το πόρταλ και πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι ο Dutch από την ταινία Predator, που ήταν ο πρωταγωνιστής που κυνηγούσε αυτόν τον εξωγήινον. Όπως και να έχει, θα μάθουμε την Πέμπτη τι γίνεται εδώ και αν θέλετε μπορείτε και ήδη να εξετάσετε αυτήν την καινούρια billing ενέργειας έξω από το Stealthy, γιατί μόλις έχει ανοίξει in-game, δεν είναι απλά πλέον ένα leak. Όταν πλησιάσετε αυτήν την billing, όπως και όλες τις άλλες που έχουμε στο χάρτη του Walking Dead της Marvel, ακούγονται περίεργοι ήχοι του Predator και έχουμε τη ζούγκλα μέσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόοδος θα έλεγα στο Nightmare Event για το μυστικό skin της season. Είμαστε full hype, πανέτοιμοι την Πέμπτη να αποκτήσουμε το skin δωρεάν για όσους έχουν πάντα Battle Pass και να δούμε τι άλλο μας περιμένει, ποιον άλλο skin θα έρθει μαζί του, τι άλλα challenges θα έχουμε και εννοείται να δούμε και πώς είναι τα accessoire του. Το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το backbling που σας το ξαναέδειξα σε ένα προηγούμενο βιντεάκι. Μετά, μάγκες μου, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα Weapon Mods και αν θυμάστε είναι ένα leak που έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά έχουμε καινούριες πληροφορίες και είπαμε ότι το Fortnite από ό,τι φαίνεται θα αντιγράψει ουσιαστικά το σύστημα που έχει ήδη το Call of Duty, το Apex Legends, όπου μπορείς να τροποποιήσεις το όπλο σου έτσι ώστε να αρμόζεις τις ανάγκες που έχεις σαν παίχτης, δηλαδή αν θέλεις scope, extended mag, σιγαστήραν και όλα αυτά. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την αλλαγή, θα κάνει το παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον και λίγο πιο περίπλοκο, σε καλόν τρόπο όμως. Και από ό,τι φαίνεται, εκτός από τα αρχικά leaks που είχαμε και κάποια concept που σας βάζω στην οθόνη τώρα τα δείτε, έχουμε καινούριες λεπτομέρειες για αυτό το σύστημα πώς δουλεύει, χάρη στο Hypex. Και βλέπετε εδώ το πρώτο που αναφέρει είναι ότι αυτά τα mods, αυτά τα ανταλλακτικά ουσιαστικά για το όπλο, θα μπορούμε να τα αφαιρούμε και να τα προσθέτουμε στο όπλο μας όποτε θέλουμε κατά τη διάρκεια του game. Σκοπεύει Epic Games, λέει, να το κάνει σαν item που μπορείς να το κάνεις drop. Άρα, εκτό
ώστε ότι θα μπορούμε να τροποποιούμε τα δικά μας όπλα, ουσιαστικά μπορούμε να τα δώσουμε και σε φίλους μας αυτά τα κομμάτια για να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους όπλα. Και εκτός από αυτόν, το καλό εδώ είναι ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε το όπλο μας κατά τη διάρκεια της μάχης στις ανάγκες μας. Δηλαδή, αν έχει αντίπαλον που είναι πολύ μακριά, μπορούμε να βάλουμε ένα scope στο AR έτσι ώστε να τον πετύχουμε καλύτερα και μετά, όταν πλησιάσει η κατάσταση, να το αφαιρέσουμε και να βάλουμε, ας πούμε, extended max. Άρα βλέπετε ότι έχει μια μεγάλη ελευθερία το συγκεκριμένο σύστημα. Το δεύτερο που αναφέρει εδώ είναι ότι κάθε όπλο θα έχει τα δικά του εξαρτήματα, τα δικά του mods, και αυτό είναι απόλυτα λογικό, γιατί φανταστείτε τώρα ένα AR να έχει τα ίδια κομμάτια με έναν RPG ή ένα shotgun. Δεν θα έβγαζε νόημα, δεν θα ήταν λογικό. Και όλα τα άλλα παιχνίδια που έχουν αυτό το σύστημα με το Weapon Customization ακολουθούν αυτήν, ας πούμε, την τακτική, ότι κάθε όπλο έχει τα δικά του κομμάτια. Και μετά λέει ότι τα όπλα θα έχουν multiple mod slots, δηλαδή θα μπορούμε να βάζουμε διάφορα εξαρτήματα στο κάθε όπλο και extended max, ας πούμε, ταυτόχρονα με σιγαστήρα. Δεν θα είναι μόνο ένα weapon modification, που είναι καλό αυτό, άρα μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία να φτιάξουμε το όπλο μας. Και τέλος λέει ότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τρόπο να κάνουμε save αυτά τα mods σαν templates για όταν βρίσκουμε τα απαραίτητα κομμάτια να τα βάζει πάνω στο όπλο αυτόματα για να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Δηλαδή αν έχετε έναν αγαπημένο συνδυασμό θα μπορεί να τον ετοιμάζει αυτόματα το Fortnite αν έχετε τα απαραίτητα κομμάτια. Πολύ ενδιαφέρον πράγματα για αυτό το σύστημα, θα έρθει λογικά σε κάποιο μελλοντικό update. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι μπορεί να το δούμε στη season 6 αυτό το σύστημα, έτσι να είναι το καινούριο μεγάλο πράγμα που θα φέρει το Fortnite για να κάνει τη season ενδιαφέρον την καινούργια. Αλλά όπως και να έχει, περιμένουμε για νέες πληροφορίες. Και τώρα πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τον Travis Scott, να σας ενημερώσω για κάποιες καινούριες πληροφορίες που έχουμε. Και αν θυμάστε καλά, είπαμε ότι με το update 15.20 έγινε update το item shop template του Travis Scott, δηλαδή ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει. Και το ίδιο ακριβώς λέει εδώ και ο Firemonkey και μας δείχνει ένα βιντεάκι πως θα μοιάζει ο Travis Scott όταν ξαναμπεί στο καινούριο ανανεωμένο item shop. Όμως όλα αυτά τα έχουμε ξαναμπεί σε προηγούμενο βίντεο και η μεγάλη απορία που έχετε όλοι σας και με ρωτάτε συνέχεια και στα streams είναι πότε θα μπει επιτέλους αυτό το skin στο shop για να το αγοράσετε. Και εδώ δυστυχώς έρχονται τα κακά νέα, θα έλεγα, γιατί ο Travis Scott θα καθυστερήσει λίγο να έρθει στο item shop, γιατί πάρα πολλές καινούριες φήμες και leaks υποστηρίζουν ότι θα ξαναμπεί στο shop στις 10 του Φεβράρι, άρα σε 20 μέρες. Και ο λόγος που όλοι λένε ότι θα έρθει στις 10 του Φεβράρι είναι επειδή αυτήν τη μέρα στο Houston γιορτάζουν επίσημα το Travis Scott Day. Είναι σαν μια αργία, σαν μια γιορτή που γιορτάζουν για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Γίνονται και πάρα πολλές συναυλίες, ένα φεστιβάλ, είναι το Astroworld Day, άρα θα έβγαζε ένα απόλυτο νόημα η Epic Games να ξαναβάλει το skin του και όλα τα emotes του, τον Astronjack και όλα αυτά στο shop για να γιορτάσει την επίσημη του αργία, την επίσημη του μέρα. Άρα ετοιμαστείτε, 10 του Φεβράρι το πιο πιθανόν επιστρέφει και ο Travis Scott στο item shop. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον σας έλυσα σε κάποιο βαθμό την απορία που έρχεται όλοι σας πότε θα επιστρέψει το συγκεκριμένο skin στο Fortnite. Λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα, όπως είπαμε έτσι ένα πιο σύντομο βιντεάκι, τελικά το φτάσαμε σχεδόν στα 10 λεπτά, άρα καλύψαμε σημαντικά θέματα για να μπορώ να πω. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ώρα 11 στο stream μας, να είστε όλοι μέσα, θα είναι χαμούλης, δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε, δεν θα τα πολυλογήσω, αφού ήταν και πιο μικρό το βίντεο, μην ξεχάσετε απλά κάνετε μια γραφούλα, ένα like όσοι γουστάρετε εδώ τη δουλειά που γίνεται, την παρέα. Και μην ξεχάσετε κιόλας να συμμετέχετε στον giveaway στο κάτω-κάτω, 6.000 V-Bucks θα τα μοιραστούν 4 άτομα, δεν είναι άσχημα για το πόσο εύκολη είναι η διαδικασία συμμετοχής. Απλά βάζετε support the creator MT1993-96 στο shop και κάνετε ένα join στον Discord server του καναλιού που υπάρχει link στην περιγραφή και στο pinned comment. Μετά αφήστε μου τον Discord tag σας, το epic name σας στα σχόλια και είστε πανέτοιμοι. Καλή τύχη σε όλους. Λοιπόν, μάγκες μου, σας αφήνω, δεν θα πω άλλα σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και εμείς τα λέμε αύριο πρωί στο stream μας, ώρα 11.